Το διάστημα που μας πέρασε εκδηλώθηκαν οι μεγαλύτερες φοιτητικές κινητοποιήσεις των τελευταίων χρόνων. Με ιδιαίτερο σταθμό το έγκλημα στα Τέμπη, με 57 νεκρούς, πολλοί από αυτούς φοιτητές που επέστρεφαν στη σχολή τους. Ένα τέτοιο γεγονός ήταν το πρώτο έναυσμα για να βγουν πιο μαζικά οι φοιτητές στο δρόμο, αλλά και ευκαιρία να δουν κάτω από την παρέμβαση του Αγωνιστικού Φοιτητικού Συλλόγου τον πραγματικό ένοχο που εκφράστηκε και με το σύνθημα «Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας». Σύνθημα που δεν ξεχάστηκε. Αντίθετα, ήρθε μπροστά μας λίγους μήνες μετά, εξαιτίας των καταστροφικών πλημμυρών που έπληξαν τη Θεσσαλία, αφού τις πρώτες ώρες της καταστροφής, οι φοιτητές νιώσαμε αφημένοι στην τύχη μας, καθώς πολλοί από εμάς μείναμε χωρίς ρεύμα στα σπίτια μας, με τη λέσχη σύντησης του Πανεπιστημίου κλειστή. Μετά από δικιά μας παρέμβαση στον Πρίτανη και τον πρόεδρο της σχολής, βρέθηκε λύση για τη σύντηση των φοιτητών. Οι πλημμύρες ήρθαν να μας διώξουν από τις ήδη ελάχιστες υποδομές που έχουμε σαν σχολή. Καθώς για ένα ολόκληρο εξάμηνο, οι φοιτητές του ΤΕΦΑ κάναμε μάθημα σε αίθουσες του Δήμου και στο σχολικό κτίριο που στεγάζεται το τμήμα της διατροφολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Οι πλημμύρες ανέδειξαν τις ανύπαρκτες αντιπλημμυρικές υποδομές σε ολόκληρη τη Θεσσαλία, κάνοντας ξεκάθαρο πόσο εχθρικό είναι το κράτος και η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στο λαό και τις ανάγκες του. Αυτό το κράτος του κεφαλαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είδαμε μπροστά μας και με την οργάνωση του αγώνα μας ενάντια στο νομοσχέδιο «Αντιδραστική τομή» της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Ένα νομοσχέδιο που αποτέλεσε τη σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι μιας δυσαρέσκειας που προϋπήρχε στη μεγάλη μάζα των φοιτητών και των φοιτητριών. Ένα νομοσχέδιο που κάνει την αδικία νόμο, διαμορφώνοντας άνισο τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια, υποβαθμίζει τα πτυχία μας, ανοίγει το δρόμο για δίδακτρα στις προπτυχιακές σπουδές, διευκολύνει τα κλεισίματα και τις συγχωνεύσεις τμήματων και διωγγώνει την επιλεκτική υποχρηματοδότηση, κάνοντας το Πανεπιστήμιο να λειτουργεί ακόμα περισσότερο σαν επιχείρηση που μετράει κέρδη και ζημιές. Είδαμε ξεκάθαρα ένα κράτος το οποίο αντί να καλύπτει τις ανάγκες μας, οργανώνει την καταστολή. Με τρανταχτό παράδειγμα αυτό με τους φοιτητές της νομικής του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Αυτό το διάστημα είμαστε πολλοί φοιτητές που βγήκαμε στον δρόμο και στα Τρίκαλα αλλά και στην Αθήνα, στα δύο πανελλαδικά φοιτητικά συλλαλητήρια, πολλοί χωρίς να έχουν ποτέ πριν τέτοια πείρα. Είμαστε πολλοί φοιτητές που συζητήσαμε στις γενικές συνελεύσεις μας, που συμπορευτήκαμε με το αγροτικό και το εργατικό κίνημα στην απεργία στις 28 Φλεβάρι, η μέρα που έκλεινε και ένας χρόνος από το έγκλημα των Τεμπών. Είμαστε πολλοί φοιτητές που βγάζουμε συμπεράσματα. Βάζουμε στο στόχαστρο το πραγματικό εχθρό, την πολιτική που ξεπούλησε τις μεταφορές, την πολιτική που ξεπούλησε και τα πανεπιστήμια στο βωμό του κέρδους των λίγων, αυτή την πολιτική που τώρα δημιουργεί στη Θεσσαλία πεδία κερδοφορίας για το κεφάλαιο εκμεταλλευόμενοι τις πλημμύρες. Η πείρα που αποκτήθηκε από τους αγώνες γίνεται τώρα ορμή για να παλέψουμε με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα για τις σπουδές και το μέλλον που μας αξίζει. Έχοντας μπροστά μας τις φοιτητικές εκλογές που αποτελούν μεγάλο αγωνιστικό σταθμό, ιδιαίτερα φέτος. Καλούμε όλους τους φοιτητές να συμμετέχουν στα ψηφοδέλτια της Πανσπουδαστικής, να δώσουν την ψήφο τους για να στείλουμε πανελλαδικό μήνυμα καταδίκης της εμπορευματοποίησης της ανώτατης εκπαίδευσης, των ιδιωτικών πανεπιστημίων, της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να γίνουν περισσότεροι φοιτητικοί σύλλογοι σε αγωνιστική τροχιά, να δοθεί όθηση στη συνέχεια της διεκδίκησης. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλούς αγώνες.